Η Θεσσαλονίκη πλήγεται αυτές τις μέρες. Το τελευταίο διάστημα, για να είμαι πιο σαφής. Θα έρθει το εμβόλιο του κορονοϊού. Εσείς θα το κάνετε, να ξεκινήσω ευθέως από αυτό το ζήτημα και μετά σιγά σιγά να απευθύνετε λόγο στη νεολαία που μπαίνει σε ξέχρεμα πάρτι ακόμα και αυτή την περίοδο. Ζηνάκη μου, θα το πω ευθέως και θα απαντήσω όσο πιο δυνατά γίνεται. Εάν έρθει το εμβόλιο και υποθέσουμε ότι χρειάζεται κάποιους εθελοντές για να το κάνουν, πρώτοι αυτοί, με την αβεβαιότητα ότι ξεκινάμε τώρα. Ο Παπαχρήστος δηλώνει πρώτος ότι θέλει να κάνει, να είναι ο πρώτος εθελοντής. Γιατί δεν περιμένω να φτιάξουν το εμβόλιο τέλειο, να δοκιμαστεί σε τρίτης κατηγορίας ανθρώπους πάνω στον πλανήτη ή στη γειτονιά μου που είναι για πέταμα, και εγώ εκ του ασφαλούς μετά να πω τρυπήστε με και μένα, τρυπήστε με και μένα, είναι ασφαλές. Παραδίνομαι στην ιατρική και περιμένω. Όλες οι άλλες ιστορίες που ακούγονται αυτές τις μέρες είναι από μυαλά τα οποία θέλουν θεραπεία. Τελεία και παύλα. Εγώ ζω κάθε μέρα πόσοι άνθρωποι πάνε στα νοσοκομεία και πόσοι άνθρωποι κολλάνε. Τα τηλέφωνά μου δεν σταματάνε από εκείνους τους ανθρώπους. Παπά μου κόλλησε ο μπαμπάς. Παπά μου κόλλησε το παιδί. Παπά μου είναι και ο μπαμπάς και η μαμά. Να σας πω μια ιστορία, μωρέ, να δείτε ότι δεν τη βλέπουμε τη ζωή αυτή τη στιγμή όλοι. Με παίρνουν τηλέφωνο δύο παιδιά. Το μεγαλύτερο 14 και το μικρότερο 13. Και με παίρνει αυτό το 14 και μου λέει, παπά, είμαστε μόνοι μας εδώ και 4-5 μέρες στο σπίτι. Στο νοσοκομείο η μαμά, στο νοσοκομείο ο μπαμπάς. Και μόλις με πήραν από το νοσοκομείο και μου είπαν ότι ο μπαμπάς πέθανε. Και όταν τους ρώτησα, εγώ θα τον δω τον μπαμπά, μου είπαν όχι παιδί μου, γιατί κι εσείς έχετε κορονοϊό και δεν κάνει να βγείτε. Τι απαντάς αυτό το παιδί? Υπάρχει, μωρέ, ή δεν υπάρχει ο κορονοϊός? Τι βλακίες μιλάμε δεξιά και αριστερά? Με παίρνει ένας άλλος μπαμπάς και μου λέει, έφυγε η γυναίκα μου μια εβδομάδα στο νοσοκομείο. Τώρα πάω κι εγώ στο νοσοκομείο και αφήνω πίσω μου 3 παιδιά κάτω από 20 χρονών. Αλλά έχω, ρε παπά, και ένα κοπάδι πρόβατα. Ένα κοπάδι πρόβατα. Ποιος θα τα προσέξει? Κανένας δεν έρχεται, διότι φοβούνται όλοι και καλά κάνουν ότι έχουμε κορονοϊό. Και με πήρε από το νοσοκομείο αυτός ο παπάς χτες και μου λέει, είμαι καλύτερα, μάλλον θα βγω σύντομα να πάω στα παιδιά μου και στο κοπάδι μου. Να σου πω και μια ιστορία ακόμα, Ζήνα μου. Ναι, πατέρα Χριστέ. Που έχει και τον έρωτα της ζωής μέσα. Με παίρνει ένα παλικάρι από την Αθήνα και μου λέει, πέρυσι πριν τον κορονοϊό είχα αραβωνιαστεί ένα κορίτσι σε υψηλή θέση δουλειάς και της δίνουνε να πάει στο Παρίσι για σεμινάρια. Και εκεί παθαίνει κάτι η υγεία της, μπαίνει σε ένα νοσοκομείο. Μία κοινή μόλυνση που παθαίνουν στα νοσοκομεία και μένει μέσα και έρχεται ο κορονοϊός και τη πιάνει και τη βρίσκει με προβλήματα. 5 μήνες μένει εκεί, πεθαίνει, την καίνε και δεν έρχεται πίσω τίποτα, ούτε στη μάνα, ούτε στον αραβωνιαστικό. Και το τραγικότερο, με παίρνει αυτό το παλικάρι γιατί και μου λέει, τώρα είναι και η αδερφή της στο νοσοκομείο και με παίρνει η μάνα τρελαμένη και μου λέει, θα πεθάνει και αυτό το παιδί, μόνη μου εγώ. Και ο πατέρας είχε πεθάνει πριν 4 χρόνια. Δηλώνω λοιπόν με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την ψυχή, με όλη μου τη ζωή. Είμαι κοντά σε όλους αυτούς. Ελάτε όλοι μια αγκαλιά νοητή να μάθουμε, Ζήνα μου, αυτές τις μέρες
να αγκαλιαζόμαστε από μακριά, αλλά να αγκαλιαζόμαστε, να νοιαζόμαστε.